κάμερα από εκεί, θα την πιάσει κι άλλος. Τι? Ντρέπεται, θα κομμένεις, δεν θα τον έχω ξεσκίσει λιγάκι. Ο Μαρμελάδα Μπόγια, τον οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε συνέχεια, αυτός εδώ που βλέπετε εκεί είναι ο Χρήστος Κουμπούρης, ό,τι έχει απομείνει από αυτόν. Αφού που Χρήστο μπήκανε μέσα και λένε αμάν έχουν ένα πίνακα του Πικάσο πίσω από την κονσόλα. Κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει πώς μια μύτη, ένα αυτή, μια φτέρνα και ένα τσουτσούνι μπορεί να είναι παραλληλεπίπεδα. Ήταν μεγάλο πρόβλημα αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε δει πίνακα του Πικάσο ποτέ σας. Κι άλλος, κι άλλος χορεύτες. Σας όπα εγώ, που μπήκε επιτυχίες γυναίκες, δεν είναι... Είτε έχει λίγο καράφλα στα αυτή και τα φέρνει από πίσω. Τους έχετε δει αυτούς τους καραφλοχέτουλες. Έχω την πίχλα στα αυτή και τη χτενίζω δεξιά να μην πάει πουθενά. Είναι σύστημα αυτό. Η οποία να σας πω ότι είναι ερωτευμένη. Είναι πάρα πολύ ερωτευμένη. Με τη ζωή βέβαια. Όχι με σένα. Όχι δεν είναι. Και με έναν άντρα. Να αποκαλύψω. Ο οποίος έχει πρόβλημα στήσεις. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Αλλά είναι προς τιμή της και μην γελάτε. Μην γελάτε. Είναι προς τιμή της. Που προτίμησε να βλέπει τον εσωτερικό κόσμο του άνδρα του νου και να το κάνει μόνο στους άλλους. Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλό αυτό, δεν είναι εκπομπής. Κάνει πει η παιδική χαρά. Η χαρά είναι αυτό. Παλιά τη λέγαμε τραμπολίνο, γύρω-γύρω όλοι, μέχρι που την κάναμε και κούνια. Άρα ήταν οι μοναδικές κούνιες που κοιμόντουσαν πρώτα αυτές και μισά εσύ από πάνω. Ήταν, θυμάσαι. Δεν ξεχάσουμε ποτέ όταν κάναμε το, πώς το λένε αυτό, το τραμπάλα, κάναμε τραμπάλα. Κάποια στιγμή ο Χρήστος έκλασε και φύγαμε όλοι πάνω και ήμασταν την τραμπάλα έτσι, ήταν απίστευτες εποχές εκείνες. Μαρμελάδα Μπόι, γαμώ τα παιδιά δεν είναι, είσαι, αισθάνεται ντροπαλό σήμερα, δεν έχει συνηθίσει να υπάρχει κόσμος έξω από το κλουβί του. Συνήθως πετάνε και δεν τον κοιτάνε καθόλου, κατάλαβε. Σαν τους μπαμπουίνους είσαι κι εσύ. Είσαι ένας σύγχρονος μπαμπουίνος. Κοκκινοκόλλης και πεινασμένος. Έτσι είναι να το έχεις το αυτό. Θα σκορπίνω σε έχετε. Κάτσε να φάω και πολύ κακή. Όλοι τότε. Ελένη. Ναι. Εσύ είσαι χτυπημένη πουθενά. Όχι. Χτυπημένη από τη μοίρα. Όχι. Από τον ήλιο, από κανένα τρόλε, τίποτα. Όχι. Όχι. Θα πείσω δύο κομμάτια για εσάς. Και εγώ πεινάω. Πέτω κι εγώ εδώ. Ευχαριστώ. Να κάνεις εκπομπή την ώρα. Έχετε δει αυτές τις χαρακτηριστικές κινήσεις που κάνουν όταν κολλάει κάτι στο δόντι. Αλλά δεν θέλει να κάνει. Άρα χαμογελάς όμως. Εμμανουέλα μου. Ναι. Κάτσε να πάω, μου βιάζει. Όχι, δεν βιάζει. Εμμανουέλα. Ναι. Έχει τύχει ποτέ να σου κάνει το μαρούλι εδώ μπροστά στο δόντι και να φέρνεις παπούτα. Όχι. Θα σου κάνει το μαρούλι προς άλλο προς το σύγχρος θα μου φαίνεται. Όχι. Τρως μαρούλι. Βοηθάει στην καλύτερη λειτουργία του εντέρου. Ξέρω. Έχει και βιταμίνες. Φάτε και τώρα κι άσπρη. Αυτό έχει και η έκφραση χέστηκα κι αν έχει και μαρούλι. Πώς. Πώς είναι η έκφραση πώς χέστηκα. Καλά. Καλά. Κι άλλες φορές τα σύζανε, κατσπέρα. Τα σύζανε.